Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε γεωγραφία της 5ης Δημοτικού. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα και θα δούμε το κεφάλαιο «Τα βουνά της Ελλάδας». Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας είναι ορεινό. Βουνά μικρά και μεγάλα καλύπτουν το 80% του εδάφους της. Αν παρατηρήσουμε το γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας, θα δούμε ότι τα βουνά της σχηματίζουν το γράμμα Γ, όπου η οριζόντια γραμμή χαράζεται από την οροσειρά της Ροδόπης και η κατακόρυφη από την οροσειρά της Σπίνδου. Η οροσειρά της Σπίνδου έχει ψηλότερη κορυφή των Σμόλικα, 2.637 μέτρα, και αφού διασχίσει την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, στη συνέχεια της σχηματίζει το Παναχαϊκό Όρος, τον Ερήμανθο, το Μέναλο, τον Παρνασσό, τον Ταΐγετο στην Πελοπόννησο, καθώς επίσης τα Λευκά, Όρη και την Ίδη στην Κρήτη. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι η οροσειρά της Σπίνδου είναι συνέχεια των Δυναρικών Άλπαιων, που βρίσκονται στην Κροατία. Τα μεγαλύτερα βουνά στην Ελλάδα είναι ο Όλυμπος, ο Σμόλικας, ο Βόρας, Καϊμακτσαλάν, ο Γράμμος, η Γκιώνα, η Τύμφη, τα Θαμανικά, Όρη, Τζουμέρκα, ο Παρνασσός, η Ίδη, Ψιλορίτης, τα Λευκά, Όρη, τα Βαρδούσια, ο Ταΐγετος. Όλα τα βουνά μαζί, μικρά και μεγάλα, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας μας. Αρκετά από αυτά έχουν άγριες και απότομες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και κοιλάδες που σχηματίζονται ανάμεσά τους και είναι τοπία, στα οποία πολύ δύσκολα πλησιάζει ο άνθρωπος. Τα περισσότερα βουνά έχουν κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.